Εχθές είχαμε εθνική επέτειο, 22 Οκτωβρίου. Άρα σήμερα έχουμε 29 του 2023. Έχουμε έρθει πολύ βορειοδυτικά και βρισκόμαστε, θα το μαρτυρήσει η εικόνα, δεν θα σας το πω. Όταν δείτε κάποια άλλα πλάνα ακόμα θα καταλάβετε πού, Κόσμο βλέπουμε, μια θα έλεγα ανεξιάτικη ημέρα στην καρδιά του φθινοπόρου, στο φίλο μας, το Γιώργο το Σιδέρι, ορίστε, το μαρτυράει αυτή εδώ η εικόνα. Το γνωστό το Λούνα Πάρκ. Λοιπόν, έχουμε έρθει παιδιά για το παραδοσιακό χαβά του πάνελ. Είναι η τρίτη χρονιά φέτος. Και εδώ βλέπουμε και τους φίλους. Πάντα το πάνελ πετάει φιλικά, δεν κάνει ανοιχτή γιορτή. Έρχονται κάποια φιλαράκια και οι παίχτες του πάνελ. Στην Κοζάνη λοιπόν είμαστε στο Σιδέρι και θα ανοίξει την αυλαία εδώ της γιορτής αυτής, με ό,τι συνεπάγεται, με το φίλο μας το Στάθη, είναι ο αδερφός του. Έχει ξεκινήσει από χτες το Ταλαβέρι μας, στη Βέρεια, πετάξανε τρία παιδιά και θα συνεχίσουμε τώρα εδώ με τον Γιώργο που είναι στην Κοζάνη και θα πάμε μετά στην Πτολεμαϊδα. Θα πετάξουν και εκεί πέρα άλλα έξι άτομα. Και εκεί θα γίνει και το φαγοπότι και θα κλείσει όμορφα και ωραία η γιορτούλα αυτή του πάνελ. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά γίνονται στην καρδιά προς το χειμώνα του φθινοπόρου. 29 έχει ο μήνας και σε λίγα δευτερόλεπτα λαμβάνουμε θέση και ανοίγει η αυλία μας. Πήγα από την απέναντι μεριά. Πάμε στα δει! Πάμε! Πήρε και το μήνυμα. Εδώ έχω βρει τώρα μια σκιά, άπνοια, έχουμε πλήρη άπνοια, ναι. Κακό αυτό, ε. Πλήρη άπνοια στην Κοζάνη. Και λίγο σπάνιο. Για τα εδώ δεδομένα. Κοζάνη, παιδιά, είναι 700 υψόμετρο, έτσι, από τη θάλασσα. Είμαστε δηλαδή σε ένα γκάμπο επάνω σε ένα όρος, σε ένα βουνό. Στην ουσία. Βλέπουμε και την ομάδα. Εννοείται ότι τώρα είναι προεόρτιο αυτό, το τι θα δούμε το χειμώνα. Αυτά θα φτιαχτούν και μετά από 2-3 μήνες θα είναι έτοιμα πια να τα δούμε και ολοκληρωμένα σαν περιστέρια. Θα πάρουμε μία μικρή γεύση. Ωραία φύγανε, πολύ ωραία. Και οι πλατούλες τους είναι φοβερές. Τώρα τις μούρες τις ξέρουμε εδώ. Τα Κοζανίδικα τα περιστέρια έχουν την πρωτιά στην ταμπέλα που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτό που σας είπα ακριβώς πριν, έχει άπνοια τώρα και προσπαθούν τα πουλιά να πάρουν μια κατεύθυνση. Αν θα τη βρουν τώρα πολύ ψηλά. Πάντως δείχνουν πολύ ωραίες στερεογυσιές. Το ταπελωτό το έχουνε, αναφυσβήτητα. Για να δω και τον μπόι, ναι. Παίρνουμε συνέχεια. Ωραίος. Και σε όρθιο στυλ. Μπράβο στον Γιώργο και το Στάθη, γιατί και οι δύο συμβάλλουν για να βγει αυτό το έργο. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Κάτσε να κατέβω κάτω να γυρίσω τελείως, έτσι. Έτσι, ναι. Αυτές είναι οι εικόνες τελείως από πάνω μας. Κάτσε να κατέβω άλλη μία και να αλλάξω γωνία. Και πάμε πάλι πάνω, το γνωστό, να τα, από, τα έχουμε, ναι, τα έχουμε. Έχουν ένα βήμα, ένα τέμπο, αυτό που βλέπετε εδώ. Στρόγγυλα και ανεβαίνουν. Έτσι. Είναι πεντακάθαρη η εικόνα μας.
Έχει σταματήσει πια να κλαίγεται ο Μπανάνης, γαλανάδα και θέλαμε κουρτίνα, τίποτα τώρα. Ό,τι καιρό να έχει, θα τα βλέπετε πεντακάθαρα τα Περιστέρια, ναι. Οι τεχνολογίες είναι καινούργιες πια και είναι παντός καιρού. Ορίστε. Και η απόδειξη. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσω τώρα. Να έρθω πάνω, πιο πάνω, τελείως από πάνω. Εντάξει, είναι κακό για όλα τα Περιστέρια να έχει άπνοια. Ειδικά τα καλά τα Περιστέρια, να είμαστε ειλικρινείς, στέλνουν και έτσι ένα αποφοράκι και να στηθούν που λέμε και να δείξουν τις φωτογραφίες, τις πραγματικές. Και εδώ δείχνουν πολύ ωραία, βλέπουμε και τις δυνάμεις τους, ότι δεν κολλώνουν στον καιρό. Απλά τα βλέπεις λίγο πιο φουντουτά, που λέει και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Νιάκας. Λοιπόν, για την εποχή αυτή, λοιπόν, παιδιά, ο Γιώργος κάνει ένα πολύ δυνατό χαβά μέχρι στιγμής. Τα έχει πατήσει τα πουλιά. Είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο, ναι. Που σημαίνει μια ακατάλληλη εποχή. Για να δείχνεις Περιστέρια. Για να ξεκινάς, καλή είναι. Αλλά για να δείχνεις δεν είναι έτοιμο. Αυτά μέχρι στιγμής μας δείχνουν ένα χειμωνιάτικο χαβά. Κοιτάξτε που πήγανε. Εκεί είναι. Για να τα δω με το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Σαν λαμπάκια. Λαμπάκια φαίνονται τα βαρά. Ο ήλιος να μια τριάδα. Ίσα που ξεχώρισα από κάτω. Και με πάρα πάρα πολύ δυσκολία έφτασα εκεί πάνω. Ναι. Είμαι δίπλα σε ένα κουμάσι που έχει ο Γιώργος στις μάνες. Και ακούγεται αυτός το γουργουλιτό. Είναι ήχη Περιστεριών. Είμαστε πιο πολύ στο κλίμα. Όπα, έφυγε κι αυτός. Ξανακατεβαίνω πάλι κάτω για να δω. Ωραία. Σε λίγο δεν θα φαίνονται. Αυτό είναι το ευτύχημα, παιδιά, γιατί με άλλες συνθήκες τώρα θα είχα τελειώσει. Εγώ θα είχα κρεμάσει την κάμερά μου. Πώς κρεμάνε άλλοι τα παπούτσια τους. Τώρα όμως προσπαθώ και νομίζω θα τα βρω. Κάτσε να κατέβω μία κάτω, σφαίρα, ορίστε, ξανανέβηκα, αλλά τα είχα βρει έτσι, μη σας το παίζω πονηρός. Ο κόσμος πια δεν βλέπει τίποτα, μόνο η κάμερα του Μπανάνη τώρα τα δείχνει. Έχουμε πιάσει ένα ωραίο παρδαρονέρι, βέβαια ένα έπιασα κι εγώ, σίγουρα θα με πάει και σε άλλα για να δω. Κάτσε να ανοίξω λίγο το πλάνο, ναι, τι ωραία πετάνε ρε εκεί πάνω ρε. Μεγάλος χαβάς και σε διάρκεια. Τα πουλιά είναι πατωμένα πραγματικά. Δεν τον αφήνω όμως αυτό να έτσι, τυπικά έστω να δείχνω ένα Περιστέρι. Έλα, τον έχασα. Κατεβαίνω τώρα κάτω. Πικυλίδη! Πικυλίδη, τα βλέπεις. Αλήθεια πες μου. Πού να τα δεις ρε, φαίνονται. Άρα, δεν φταίω εγώ. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Ναι, ένα παρδανονέρι μόνο είχα πιάσει τώρα και βλέπαμε, για να δούμε. Εδώ τώρα έχω ένα στίγμα. Να το. Δύο Περιστέρια βλέπουμε, δύο τζινιά είναι. Τελείως ακίνητα πετάνε εκεί πάνω. Όχι, ο ένας είναι καρακανά. Όπα, τι έγινε, σάινι μπήκε. Κάνανε μια γκέλα, πάνω εκεί ψηλά, πολύ στο σβήσιμο. Ζαλίστηκα εκεί πάνω, κατέβηκα κάτω. Προσπαθεί και ο Στρίμπας, κάτι δείχνει εκεί. Βλέπω και το Στάθη, μάλλον πάει να ξεκινήσει την επιστροφή. Α, όχι, όχι. Μάλλον έχει χρόνο. Θα πάω άλλη μία πάνω. Τίποτα, πήγε, πάμε για την επιστροφή. Έκανα μια τελευταία προσπάθεια. Πραγματικά εξατμιστήκανε. Πού και πού ξεμητούσε έτσι, έβλεπες ένα στίγμα. Δεν είχα εικόνα καθαρή, οπότε κατέβηκα κάτω και ταυτόχρονα βλέπω και το Στάθη που κάνει το κάλεσμα. Α, ήρθε κι ένας. Πρέπει να έρχονται κι άλλα τώρα, για να δω. Ωραία, έρχονται από πίσω, πλάγια, ένα κι άλλο προσγειώθηκε. Τι ξέρω από πού ξεκολλάνε τώρα, παιδιά. Ούτε ξέρω.
καλός. Ναι, ναι, αδιάκοπα, αδιάκοπα. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτός εδώ κλείνει και την αυλαία. Βλέπετε και το χειροκρότημα τώρα. Έκανε ένα φανταστικό χαβά πραγματικά, πάρα πολύ ψηλά. Και για τέτοια εποχή, πάντα θα το λέμε, ήταν τρομερός. Μπράβο, θα τα δούμε και από κοντά τώρα. Εδώ βλέπουμε και ένα τελευταίο πλάνο τώρα εδώ έτσι. Με μαδάρα μας όλοι. Βέβαια είναι μερικά έξω ακόμα. Ωραίος. Να τα δω. Εδώ είναι τα πεπίνια όλα. Βαράσανε κάρτα. Τα έστειλε στα ουράνια και ήρθαν όλα παρόν. Νικήσανε και τη ζέστη. Για αυτή την εποχή. Στην καρδιά του φθινοπόρου. Γιώργος λοιπόν και Στάθης. Οι σιδέριδες πάλι κάνανε το θαύμα τους. Εδώ στην Κοζάνη. Για λογαριασμό του πάνελ της Κοζάνης. Όχι της Κοζάνης, συγγνώμη. Του πάνελ. Του πάνελ. Γιατί είπαμε έχει και από τη Βέρεια παιδιά, έχει και από τον Τύρναβο. Αλλά ναι, τώρα αφού είμαστε στην Κοζάνη, λέμε για την Κοζάνη. Σε λίγο θα φύγουμε και πάμε και στην Πτολεμαϊδα. Θα πετάξουν και οι υπόλοιποι παίχτες. Οι πολλοί. Και μια τελευταία ωραία εικόνα. Μπράβο λοιπόν και στους δύο. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Ακόμα μια φορά σου λέω μπράβο και σήμερα, όχι τόσο. Εσύ μας έχεις μάθει σε ωραίους χαβάδες από παλιά, θυμάμαι, εντάξει, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά για την εποχή αυτή που τα πέταξες και τα έδειξες στα Περιστέρια. Έκανες ένα πολύ δυναμικό, θα λέγα, χαβά. Εκεί που πήγανε τα Περιστέρια πραγματικά. Τώρα ο κόσμος βέβαια δεν μπορεί να έχει την αίσθηση όταν δεν είσαι εδώ να τα δεις. Και εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να τα περάσω από την κάμερά μου. Άλλες φορές τα καταφέρνω, άλλες όχι. Λοιπόν, πήγανε πολύ ψηλά τα Περιστέρια. Εντάξει, πραγματικά. Για τέτοια εποχή είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τα πουλιά ήρθανε, κατά ρυπάς, ήρθανε, βαρέσανε την κάρτα τους κανονικά. Και παρόλο την άπνοια, ήταν και η κίνησή σου καλή. Έκανες ένα ωραίο χαβά. Και πάντα θα βάζουμε και τον παράγοντα εποχή, έτσι. Η εποχή είναι ακατάλληλη. Είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Και έκανε επίδειξη στα Περιστέρια σου. Από μένα πραγματικά συγχαρητήρια. Πες και εσύ δύο λόγια. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ και πάλι για φέτος που ήρθες. Και... Τώρα σε έχω βάλει τιμωρία στον ήλιο, θα το υποστείς. Τι να κάνουμε. Ναι. Κοίτα, δεις, τώρα ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για Περιστέρια, γιατί τα Περιστέρια είναι νωρίς ακόμα από τα πιτάμια. Ναι, το είπε. Ναι. Παρόλα αυτά όμως. Όπως κάθε χρόνο είπαμε να κάνουμε αυτό ένα. Αναμεταξύ μας μια παρέα που τα πετάμε. Και ανοίγεται και την αυλαία. Ναι, και το κάναμε. Και είναι ξεκίνημα για τη χρονιά που έρχεται για το 24. Ναι, ναι. Το κάνουμε κάθε χρόνο και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό ήταν πιο πολύ. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έγινε. Να είστε γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια χαρά. Γεια.